Κύριε Γλαβίνα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Σαμολαδά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει, είναι ένα καλό απόγευμα, ενώ φυσάει και λίγο αεράκι. Τώρα, πριν καήκαμε, έβραζε ο τόπος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εναλλαγή συννεφιάς και ήλιου και αυξημένη υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Τρομερή υγρασία. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό της πόλης για όσους μένουμε εδώ χρόνια. Ναι. Γι' αυτό οι Θεσσαλονικές είναι περιποιημένες, δεν αναγκάζονται λόγω της υγρασίας να πηγαίνουν συχνά στο κομμωτήριο. Λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, τι να κάνουμε, λέμε και κανένα τέτοιο θεσσαλονικιώτικο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον απόϊχο της ομιλίας αλλά και της χθεσινής συνέντευξης τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη στην 86η ΔΕΘ. Ποια ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο πρόεδρος και πώς τα υποδέχθηκαν οι πολίτες? Ο απόϊχος είναι αναφυσβήτητα θετικός. Ήταν μια, δεν είναι κοινοτυπία, ήταν μια πραγματικά πολυπληθής συγκέντρωση η οποία σίγουρα θύμιζε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σε μονοψήφια ποσοστά, αλλά σίγουρα ανήκει στην ανώτερη κλίμακα και έχει τουλάχιστον διψήφια ποσοστά και πολύ ισχυρά ποσοστά. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία πέρα από τον παλμό και το πάθος και αν θέλετε τα χαρούμενα πρόσωπα για την προοπτική της παράταξης, είχε και περιεχόμενο. Είχε και ουσία, γιατί αυτό είναι που αφορά τους πολίτες, τα υπόλοιπα περισσότερο αφορούν τα κομματικά, αν θέλετε, τον κομματικό περίγυρο. Είχε και ουσία, είχε και περιεχόμενο. Είχε συγκεκριμένες προτάσεις, είχε ψήγματα, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προγραμματικού λόγου και τι θέλουμε να κάνουμε, πώς εμείς φανταζόμαστε τη χώρα, ποιες πολιτικές θα εφαρμόζαμε αν εμείς είχαμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας και μπορούσαμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να έχουν και μια εικόνα ο κόσμος που θα κληθεί σε λίγους μήνες να αποφασίσει μέσα από την ψήφο του ποιον ακριβώς, ποιες πολιτικές θέλουν να τον εκπροσωπούν. Ναι. Το κοινό που ήρθε, οι ψηφοφόροι σας που ήρθαν στην ομιλία, γιατί περί ψηφοφόρων πρόκειται, ήταν ικανοποιητικός ο αριθμός? Ήταν σίγουρα ικανοποιητικός για εμάς. Μείναμε ικανοποιημένοι σίγουρα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο που λέμε, αλλά και σίγουρα έχουμε πολύ μεγαλύτερες προοπτικές και δυνατότητες. Αλλά σε πρώτη φάση, σε μια τέτοια συγκυρία, στην οποία το κόμμα διαρκώς ανεβαίνει, ισχυροποιείται, δυναμώνει και προσπαθεί εκ νέου να χτίσει ξανά τη βάση του, ας το πούμε έτσι, από τα κάτω προς τα πάνω, ήταν μια ενθαρρυντική περίπτωση. Κύριε Γλαβίνα, τα αρμόδια υπουργεία έχουν ανακοινώσει ένα γενικό πλαίσιο που αφορά στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ποια είναι τα λάθη που εντοπίζεται στις κατευθύνσεις προς τις οποίες επιλέγει να κινηθεί? Ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για στρατηγικές αστοχίες εκ μέρους της κυβέρνησης. Και βέβαια, πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Και ξέρω ότι κι εσείς προέρχεστε από περιοχές της Β' Θεσσαλονίκης, που είναι πιο ωραίες. Οι χειμώνες είναι δυσκολότεροι. Είναι δυσκολότεροι, είναι η επαρχία μας, ας πούμε, έξω το αστικό κέντρο, έτσι, το πλωδομικό συγκρότημα. Έτσι κι αλλιώς ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, θα είναι συνολικά δύσκολος σε όλη την Ευρώπη, ενδεχομένως και σε πολλά μέρη του κόσμου, εξαιτίας του πολέμου της στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας και σχετικά με την αύξηση των τιμών. Από εκεί πέρα όμως, ποια είναι η ουσία, γιατί εμείς κατηγορούμε την κυβέρνηση και γιατί τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μπορεί προσωρινά να δώσουν κάποιες λύσεις, ωστόσο μακροπρόθεσμα δεν είναι αυτά που θα δώσουν βιώσιμες λύσεις. Και εξηγούμαστε. Όταν δίνεις διαρκώς επιδόματα, όταν επιδοτείς ουσιαστικά ένα καύσιμο, ένα ορυκτό καύσιμο, το φυσικό αέριο, στο οποίο εδώ κάνουμε μια παρένθεση, δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση εξάρτησε σε τεράστιο βαθμό τη χώρα μας από το συγκεκριμένο καύσιμο και σήμερα με την αύξηση των τιμών, οι τιμές του έχουν δεκαπλασιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ώστε τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο τόσο μεγάλο κόστος ενέργειας. Είναι λογικό οι ευθύνες να βαραίνουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία αντί να προσπαθεί να μειώσει το κόστος αυτού, ουσιαστικά επιδοτεί τις 5-6 εταιρείες οι οποίες κυριαρχούν στον τομέα της ενέργειας, ουσιαστικά πρημοδοτεί την κερδοσκοπία των εταιρείων. Αντί να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος και να βάλει και τις εταιρείες συμμετόχους σε αυτό το μοίρασμα, αν θέλετε, κόστους, το οποίο είναι και το εύλογο, το δίκαιο, δεν θα υπομισθούν μόνο οι πολίτες ή το κράτος το κόστος μια μεγάλη ενεργειακή κρίση. Θα το υπομισθούν και οι συγκεκριμένες εταιρείες, γιατί δεν είναι πάρα πολλές, το γνωρίζετε πολύ καλά, οι οποίες έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς γι' αυτό προτείνουμε και το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. Δυστυχώς η χώρα έχει εξαρτηθεί σε τεράστιο βαθμό από το φυσικό αέριο. Μπορούσε να έχει κάνει άλλες επιλογές. Έχουμε τα παραδείγματα της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, όπου σχεδόν στο 50% έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε μια χώρα πλούσια σε αέρα, σε ήλιο, σε προοπτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά δυστυχώς η κατεύθυνση ήταν το φυσικό αέριο. Και σήμερα, εξαιτίας αυτής της κρίσης στην Ουκρανία, η οποία δεν είναι καινούργια, η Κρυμαία, υπενθυμίζω, είναι από το 2014, έχουμε τα αποτελέσματα.
Δυστυχώς έχουμε μεγάλη φτωχοποίηση. Δυστυχώς τα περισσότερα νοικοκυριά, η λεγόμενη μεσαία τάξη, ουσιαστικά κατεβαίνει επίπεδο και πηγαίνει, μειώνει πάρα πολύ τις καθημερινές ανάγκες, αλλάζει επίπεδο ζωής, αν θέλετε. Και το διαπιστώσαμε και το καλοκαίρι, όπου πολλοί Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν έστω και λίγες μέρες διακοπές ή κάνανε πάρα πολύ λίγες. Γι' αυτό και οι πόλεις ήταν γεμάτες, νομίζω, σε σχέση με άλλα χρόνια, οι πόλεις ήταν σχετικά γεμάτες. Και η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την πολιτική να δίνει επιδόματα οριζόντια σε όλους. Αυτός που έχει περιουσία, δηλαδή άνω των 500.000 ευρώ ενδεχομένως, και ένας που έχει περιουσία 3.000 ευρώ ή καθαριστικό εισόδημα 5 και 7 και 8.000 ευρώ, παίρνουν τα ίδια λεφτά. Δεν είναι αυτό αδικία. Είναι προφανώς μια αδικία, γι' αυτό έπρεπε να γίνουν μέτρα υπέρ των αδυνάτων και όχι σε οριζόντιο βαθμό. Αυτές είναι και οι προτάσεις του Πασό Κινήματος Αλλαγής, προκειμένου οι πολίτες να πάρουν μια ανάσα και να καταφέρουν το χειμώνα να ζεσταθούν και βέβαια να μην είναι άδειο το καλάθι τους. Δηλαδή, κινδυνεύουμε ακόμα και ήδη πρώτης ανάγκης να τα στερηθούν κάποιες οικογένειες. Ακριβώς. Και εδώ που πήρα ήδη πρώτης ανάγκης, επειδή πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρεμβάσεις και πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις, γι' αυτό έχουμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στο γάλα, στο ψωμί, στα είδη του σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες οι πολίτες. Όχι άλλα επιδόματα, όχι μέτρα βραχυπρόθεσμα τα οποία τελειώνουν σύντομα και στη συνέχεια ουσιαστικά πρημοδοτούμε έναν φαύλο κύκλο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Μέτρα τα οποία θα διαρκέσουν, θα βοηθήσουν τους πιο αδύνατους, θα στοχεύουμε στους πιο ευάλωτους και στη συνέχεια δεν θα μπούμε σε όλο αυτό το φαύλο κύκλο, ο οποίος δυστυχώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και όπως ξέρετε, πρέπει δημοσιονομικά να παραμείνουμε υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε μια δύναμη, η οποία δεν υιοθετούμε, αν θέλετε, τη λογική του λευκού δέντρου. Ίσα-ίσα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πληρώσαμε τέτοιες λογικές και η παράταξή μας κλήθηκε να διαχειριστεί τέτοιες λογικές λευτόδεντρου και αν θέλετε ανέξοδων λόγων ή υπέρμετρων επιδοτήσεων και λεφτά με το τσουβάλι, όπως λέμε, ας πούμε, λαϊκά. Και δυστυχώς δεν πρέπει να ξανακληθεί η χώρα να πληρώσει τέτοιο τίμημα. Και πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα προσπαθήσει σε άλλη μια απόδραση, αλλά 2009. Κύριε Κλαβίνα, τώρα πώς σχολιάζετε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλονίκη μας? Και πώς βλέπει το ΠΑΣΟΚ το μέλλον της πόλης, ειδικά της Υπαίθρου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης? Ο πρόεδρος μας μίλησε συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, το πλάνο της, το όραμά που πρέπει να δώσουμε σε αυτή την πόλη. Επιτρέψτε μου πρώτα μία μικρή τοποθέτηση, ότι δυστυχώς η πόλη υπολείπεται σε πολλούς τομείς τα τελευταία χρόνια. Έχει μείνει πίσω τόσο σε ζητήματα ανάπτυξης, που είναι το βασικό και αυτό που μας ενδιαφέρει, και το διαπιστώνει κανείς εύκολα με μία βόλτα στην πόλη, με τα κλειστά μαγαζιά, σε κεντρικούς δρόμους. Αν θέλετε, με την έλλειψη, ας πούμε, ενός οράματος, ενός πλαισίου, το οποίο πού θέλει να πάει η πόλη. Έχουμε ακούσει σχετικά έργα. Και εδώ να πούμε κάτι, το μετρό πράγματι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια ανάσα στην πόλη και αν θέλετε θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, μια πηξίδα για το πού θέλει να πάει η πόλη τα επόμενα χρόνια και ευελπιστούμε να λήξει το 2023 ένα έργο που το διαχείρισκαν όλες οι κυβερνήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων, όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται όμως ότι η τελευταία κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο βαθμό. Αν δηλαδή καταφέρουμε και τελικά στο τέλος του 23 λειτουργήσει, μπούμε, κόψουμε εισιτήριο, θα είναι μια επιτυχία. Ξέρετε, σε αυτά δεν πρέπει να είμαστε λιπόψυχοι και μίζεροι, επιτρέψτε μου να πω. Και πράγματι, αν το καταφέρει, ας το καταφέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση, αρκεί ο κόσμος να μπορεί να έχει αξιοπρεπείς συγκοινωνίες. Γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρακολουθείτε πολύ στενά τις πόλεις, δεν υπάρχει δημοσκόπηση στην πόλη όπου με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία το συγκοινωνιακό είναι νούμερο ένα θέμα. Και να δώσω εδώ και μια άλλη διάσταση. Το μετρό, το οποίο αυτονόητα πρέπει να επεκταθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώντας τη δυτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως ξέρετε το μετρό στην ανατολική του πλευρά, στο τέρμα της Νέας Ελβετίας, δεν θα λειτουργεί μόνο για την πόλη, αλλά θα εξυπηρετεί και τους περιφερειακούς δήμους. Βλέπε Δήμος Πηλαίας Πανοράματος, Δήμος Θέρμης και Δήμος Θερμαϊκού, που θα μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίζουν εκεί την περιοχή, να μην αναγκάζονται να μπαίνουν στο κέντρο, αλλά να έρχονται είτε με λεωφορεία είτε με αυτοκίνητα. Αυτό είναι ο συγκοινωνιακός χάρτης που ονειρευόμαστε και λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, να προσεγγίζουν τις τελευταίες στάσεις του μετρό και από εκεί πέρα με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο και με μικρό κόστος, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Έκανε και ο πρόεδρος μας την πρόταση για ένα πολύθυνο να έρχονται στο κέντρο, να κάνουν τις δουλειές τους γρήγορα, είτε πρόκειται για ψυχαγωγία, είτε πρόκειται για εκπαίδευση, είτε πρόκειται για ψώνια, είτε πρόκειται για γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικά με το δημόσιο, και να αποχωρούν στις δουλειές τους. Όλα γρήγορα, φθηνά και θέλετε με έναν αξιοπρεπή τρόπο, το οποίο μας έχει λείψει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αλήθεια, κύριε Κλαβίνα. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, όπου η Νέα Δημοκρατία βλέπει η εργαλοποίησή του τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ
Τι απαντάτε σε αυτή την καταγγελία, αλλά και στα περί δημιουργίας εντυπώσεων και φθηνών επικοινωνιακών shows για τα οποία έχει κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία? Ουσιαστικά με αυτή την εργαλειοποίηση, ξέρετε που καταλήγουμε στο επιχείρημα, στο συμπέρασμα, συγγνώμη, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έπρεπε να ζητήσει στο τέλος και συγγνώμη που τον ακούγανε, συγγνώμη που προσπάθησα να τον παγιδεύσουμε με το Predator, συγγνώμη που η ΕΕΠ έκανε μια νομότυπη, κατά την άποψή μας, παράνομη και αντισταγματική επισύνδεση, αλλά εντάξει, εμείς φταίμε και θα ζητήσουμε συγγνώμη, θα δώσουμε και τα αρέστα που λέμε. Δεν είναι καμία εργαλειοποίηση. Αν ήταν εργαλειοποίηση, πιστέψτε με, θα το χειριζόμασταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα το χειριζόμασταν με μια αιμονή στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη, πηγαίνοντας σε εξωθεσμικές διαδικασίες, γιατί όποιος έχει παρατηρήσει τη στάση μας από τη στιγμή που ξεκίνησε το σκάνδαλο, κλείνουμε και δύο μήνες, δεν έχει περάσει και λίγος καιρός, η στάση μας ήταν απόλυτα θεσμική, κρατήσαμε χαμηλούς τόνους, δεν προκαλέσαμε καμία τοξικότητα, ίσα-ίσα αναζητήσαμε ένα και μόνο πράγμα, την αλήθεια. Αυτό θέλουμε. Ποιος είναι ο λόγος παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, όμως το λέω έτσι ας μην, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρήθηκε κίνδυνος εθνικής ασφαλείας? Αυτό λέει ο νόμος, ότι η άρση του απορρίτου γίνεται για λόγους εθνικής ασφαλείας, και αυτό μας είπε και η ΕΕΠ. Ωραία, θέλουμε να ξέρουμε, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δημόσιο πρόσωπο, αυτή τη στιγμή είναι αρχηγός του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος, ενδεχομένως να παίξει ένα κέριο ρόλο στη μετέπειτα πολιτική ζωή της χώρας σχετικά με κομβικές αποφάσεις που θα πάρθουν για τη χώρα, και οφείλει ο ελληνικός λαός να ξέρει να μην υπάρχει καμία σκιά και να ξέρει για ποιο λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θεωρήθηκε κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Κύριε Κλαβίνα, μου κάνατε πολύ ωραία πάσα για την επόμενη και τελευταία ερώτησή μας. Δηλαδή τις εκλογές και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες. Πού έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ τον πύχη σε αυτή τη μάχη και τι είναι αυτό που θα κρίνει τις μετεκλογικές συνεργασίες, και βέβαια ποιο σχήμα θα συνιστούσε πολιτική τερατογέννηση? Δηλαδή αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι, ότι αν θέλετε, αν αποφασίσετε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 και δεν θυμάμαι ποιο ακόμα. Κουκουέ. Και με την ανοχή, νομίζω, ναι, του και με την ανοχή του ΚΚΕ, ότι θα μπορούσατε να σχηματίσετε μια κυβέρνηση, αλλά αυτά είναι τερατογένεση. Ξεκινάω ανάποδα. Προφανώς ένα τέτοιο σενάριο δεν ανήκει ούτε στη δική μας στόχευση. Ξέρουμε ότι μας χωρίζει άβυσος και έχουμε τρομερά μεγάλες ιδεολογικές διαφορές με τα συγκεκριμένα κόμματα που αναφέρατε, αλλά επιτρέψτε μου εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Το να αναφέρει πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ότι είναι τερατογένεση ο σχηματισμός συμμαχίας μεταξύ κομμάτων, επιτρέψτε μου, αλλά είναι ασέβεια στους πολίτες. Τα κόμματα είναι ελεύθερα, δεν υπογράφουν προγραμμία συμβόλαια με ποιον θα πάνε, έχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες και αν τα βρούνε, σε εμάς δεν ισχύει αυτή η περίπτωση, έχουν το δικαίωμα αυτό που προβλέπουν οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μπορούν, όποια κόμματα θέλουν, μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Το να λέει ο Πρωθυπουργός και να χαρακτηρίζει τερατογένεση, ενδεχομένως να πει κάποιος ότι τερατογένεση, αν θέλετε, ήταν και η συνύπαρξη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λάος το 2012. Η τερατογένεση ήταν και η συνύπαρξη ανεξαρτήτων Ελλήνων με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, επειδή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία τα κόμματα παίρνουν την ψήφο από τον ελληνικό λαό και μετά έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν και μετά κρίνονται γι' αυτό, όπως κρίθηκε το ΣΥΡΙΖΑ, όπως κρίθηκε τότε το ΠΑΣΟΚ και το πλήρωσαν ενδεχομένως, δεν είναι τερατογενές. Μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, και αν ο Πρωθυπουργός ξαναμιλήσει για τοξικότητα, να το υπενθυμίσουμε, κυρία Σαμολάδα. Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν, για να πάμε στην ουσία. Εμείς μιλάμε για έναν πολύ σταθερό, για έναν πολύ αυτόνομο λόγο. Ο πύχης είναι πράγματι ψηλά. Είναι ψηλά γιατί αυτό προσλαμβάνουμε και από τον κόσμο, προσλαμβάνουμε από τους πολίτες, όπου δεν αρνούνται, γυρνά την πλάτη σε έναν άκαρπο δικοματισμό, σε έναν αδύναμο δικοματισμό ΣΥΡΙΖΑς Νέας Δημοκρατίας, σε έναν άκρατο λαϊκισμό και σε έναν άκρατο ελιτισμό, όπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο δεν υπάρχει τίποτα, καμία επιλογή. Ο κόσμος ψάχνει κάτι καινούριο, ψάχνει μια, αν θέλετε, μια μετριοπαθή, μια μετριοπαθή δύναμη, μια φωνή της λογικής, μια δύναμη η οποία δεν θα ασκεί πολιτική για να κρατιέται στην καρέκλα και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσελκύσει ψηφοφόρους και να παραμείνει στην εξουσία, αλλά να δει συγκεκριμένες προτάσεις και να δει και μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη στάση απέναντι στην πολιτική. Αυτό εμείς κάνουμε, και γι' αυτό στην υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη κινηθήκαμε μόνο θεσμικά, ενώπιον των δικαστηρίων, ενώπιον των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ούτε βγήκαμε στα κανάλια, ούτε αφήναμε υπόνοιες, δεν έχουμε αφήσει καμία υπόνοια, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε με πολύ καλό τρόπο, πιστέψτε με, για το ποιοι ήταν οι λόγοι που ακούγαν τον κ. Ανδρουλάκη. Ζητάει την άρση απορρίτου. Το έχει πει ο άνθρωπος. Το έχει πει δημοσίως. Περιμένουμε να δούμε. Κύριε Κλαβίνα. Πείτε το λόγο, το λέει. Θέλω να μάθει ο Πρωθυπουργός. Ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κλαβίνα. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ.